Εντάξει. Θα μιλήσει αρχικά ο πρόεδρος του τμήματος, ο κ. Στοφοδίδης, ο πρόεδρος του τμήματος Ελικολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για τη σημασία της πρακτικής άσκησης. Στη συνέχεια, κυρία Μιχαήλ, δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να μιλήσετε μετά τον κύριο Χρυστοφορίδη, να σας έχουμε στο πρόγραμμα. Δύο πράγματα θα πω. Εντάξει, άρα μετά η κυρία. Ένα λεπτό. Είναι τμηματικά υπεύθυνη. Στη συνέχεια, εγώ ως τμηματικά υπεύθυνο του προγράμματος πρακτικής άσκησης, το ΙΜΗ και το πρώην το ΜΟΚΟΤΟΥ, το Μηχανικό Πληροφορικής και Τηλεοπικοινωνιών. Μετά η κυρία Χαϊτίδου, που έχει τη γραμματιακή υποστήριξη για θέματα σχετικά με τις αιτήσεις και τη διαδικασία και το κανονισμό. Και τέλος, δύο φοιτητές έχουν επιλεχθεί θελοντικά να μοιραστούν μαζί μας την εμπειρία τους από την πρακτική άσκηση. Οπότε, χωρίς να καθυστερούμε, παραδίδω το λόγο στον κύριο Χρυστοφορίδη για να μας μιλήσει για την πρακτική άσκηση. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ για τον Μινάτο Δασιγέννη για τη διοργάνωση της σημερινής μας συνάντησης. Θα πω ορισμένα λόγια εκτός τυπικού, να το πω έτσι, γιατί θα μιλήσω από την εμπειρία που ενθυμούμενος ως φοιτητής και εγώ που είχα κάνει πρακτική άσκηση περίπου με το ίδιο πλαίσιο που κάνετε και εσείς τώρα. Έχουν περάσει βέβαια αρκετά χρόνια από αυτό, αλλά είναι από τα πράγματα που εξακολουθώ να θυμάμαι και θεωρώ ότι έχω αποκομίσει ακόμη από τότε πολλά πράγματα και ήταν ένα σημείο κλειδί για τη μετέπειτα πορεία μου. Η πρακτική λοιπόν άσκηση από αρκετά παλιά ήταν γνωστό παγκοσμίως, θα έλεγα, ότι είναι μια διαδικασία η οποία βοηθά τους φοιτητές να έρθουν πιο κοντά σε αυτό που θα συναντήσουν μετέπειτα. Και μιλάω φυσικά για την αγορά εργασίας. Ακόμη όμως και αν κάποιοι θελήσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε διδακτορικό επίπεδο, ακόμη και εκεί το να κάνεις πρακτική άσκηση σε ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο σε ενδιαφέρει και εσένα, το αντικείμενο, και εκεί σε βοηθάει ιδιαίτερα. Να πω λοιπόν ότι εγώ ξεκίνησα να κάνω πρακτική άσκηση προς το τέλος των σπουδών μου, έχοντας μόνο τη διπλωματική να κάνω. Και είχα επιλέξει τότε την καλοκαιρινή εργασία, γιατί έτσι βόλευε καλύτερα. Είχα τελειώσει κάπου το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, και διήρκησε περίπου ένα δίμηνο ή τρίμηνο, αν θυμάμαι καλά, αυτό δεν το θυμάμαι ακριβώς. Αλλά πραγματικά ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι όλα αυτά που έκανα τα προηγούμενα χρόνια, που διάβαζα διαρκώς σε διάφορα μαθήματα, σε μαθήματα που πίστευα πολλές φορές ότι αυτό τώρα γιατί το κάνουμε, τι μου χρησιμεύει αυτό, γιατί να κάνω αυτά τα μαθηματικά τα περίεργα τώρα. Υπάρχει κανένας λόγος. Αφού ο ηλεκτρολόγος κάνει άλλα πράγματα, τι να τα κάνει τα μαθηματικά. Ή διάφορες άλλες ανησυχίες που είχα και εγώ ως φοιτητής, όπως και εσείς, όπως και όλοι μας νομίζω. Πηγαίνοντας λοιπόν να κάνω πρακτική άσκηση σε μια τότε μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία, είδα ότι όχι μόνο αυτά που έκανα σε πολλά μαθήματα ήταν χρήσιμα και έστω και ένα κομμάτι αυτών φαινόταν χρήσιμο, και ίσως κάποια από τα πράγματα που έπρεπε να είχα μάθει, δεν τα είχα μάθει τόσο καλά. Αφετέρου όμως ανοίχτηκε ένα άλλο πεδίο μπροστά μου και κατάλαβα ότι για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις και να αρπάξεις τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο εργασιακό περιβάλλον, έπρεπε να αναπτύξω και άλλου είδους ικανότητες, τα λεγόμενα soft skills, τα οποία εν τέλει τι είναι. Είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις που πρέπει να έχουμε όταν εργαζόμαστε σε ομάδες, να μπορούμε να κινηθούμε μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο θέτει συγκεκριμένους κανόνες και όρους, που τις περισσότερες φορές δεν είναι τόσο ελαστικοί όπως οι κανόνες που έχουμε στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, σε εμάς και να χάσεις ένα μάθημα, να μην το περάσεις, δεν χάθηκε ο κόσμος, θα πας στο Σεπτέμβριο, θα το δώσεις, την άλλη χρονιά θα το δώσεις. Δεν έχει κάποιο είδους επιπτώσεις. Το να καθυστερήσεις να παραδώσεις μια εργασία, εντάξει, είναι κάτι
Μπορείς κάποιοι να είναι πιο αυστηροί, κάποιοι λιγότερο αυστηροί, να έχεις ένα μικρό πέναλτι. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Θα πας λοιπόν να δουλέψεις και το καταλαβαίνεις ακόμη και στην πρακτική άσκηση. Έχεις συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια να κάνεις τη δουλειά σου. Έχεις deadlines. Πρέπει να μάθεις να εργάζεσαι σε ομάδα, έτσι ώστε το ομαδικό αποτέλεσμα που θα βγάλεις να μπορέσει να βοηθήσει την εταιρεία την οποία θα δουλέψει, τον οργανισμό, να πετύχει τους στόχους του. Και φυσικά διάφορα άλλα πράγματα που είναι μέσα στα λεγόμενα soft skills, τα οποία τα μαθαίνεις πολλές φορές στην πράξη. Αν λοιπόν δεν πας να δουλέψεις σε τέτοιο περιβάλλον, τότε τα χάνεις αυτά. Είναι λοιπόν μια πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία για σας, για όλους τους φοιτητές. Είναι κάτι το οποίο το προτείνω ανεπιφύλακτα οποτεδήποτε με έχουν ρωτήσει, να αποκτήσετε τέτοιου είδους ικανότητες και δεξιότητες που θα έλεγα δεν μπορούμε και εμείς να σας τα περάσουμε 100% μέσα από τα προγράμματα σπουδών, όσο και αν προσπαθούμε. Αυτό μόνο σε εργασιακό περιβάλλον θεωρώ ότι μπορείτε να το καταφέρετε. Και μάλιστα θα το κάνετε αυτό χωρίς να έχετε κάποια ιδιαίτερη επίπτωση, γιατί είστε πρακτικάριοι, όπως λέμε, πηγαίνετε να κάνετε πρακτική άσκηση, να μάθετε εσείς και να βοηθήσετε και την εταιρεία. Φυσικά, νομίζω θα αναφερθεί και μετέπειτα από τους υπόλοιπους συναδέλφους, είναι γνωστό ότι πολλές φορές μέσα από την πρακτική άσκηση μπορείτε να βρείτε και πολύ καλές ευκαιρίες απασχόλησης. Και όχι μόνο στην ίδια εταιρεία στην οποία ή στον οργανισμό που θα πάτε να δουλέψετε, αλλά να το χρησιμοποιήσετε στο βιογραφικό σας για να βρείτε κάπου αλλού, να κάνετε τα χαρτιά σας κάπου, να στείλετε βιογραφικό και το καθεξής. Θέλω επίσης να πω ότι συγκρίνοντας τη δική μου εμπειρία πάλι, ότι όταν είχα κάνει εγώ πρακτική δεν υπήρχε κάποιο είδους αναγνώρισης της πρακτικής άσκησης ακαδημαϊκός. Που σημαίνει ότι το μόνο που τελειώνοντας είχα στη φαρέτρα μου ήταν μια συστατική επιστολή από τον προϊστάμενο του τομέα που είχα δουλέψει τότε, κάποια καλά λόγια και ένα χαρτί ότι έκανα μια πρακτική, αυτό το πανεπιστήμιο. Πλέον όμως, στο τμήμα μας, η πρακτική άσκηση αποτιμάται και με το φόρτο εργασίας που θα χρειαστεί να αφιερώσετε, να ξοδέψετε, να επενδύσετε, να το πω καλύτερα, και όχι να ξοδέψετε στην πρακτική άσκηση. Τελειώνοντας λοιπόν, πέραν από οτιδήποτε μπορείτε να πάρετε από την ίδια εταιρεία, θα έχετε πιστοποιημένα και στο παράρτημα διπλώματος 15 ECTS που αντιστοιχούν σε φόρτο εργασίας 3 μηνών, το οποίο πιστοποιεί και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, πιστοποιεί ακριβώς αυτό, ότι στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών σας εκτελέσατε παράλληλα και τρίμηνη πρακτική άσκηση, η οποία πιστοποιήθηκε με αυτό το φόρτο εργασίας. Αυτό λοιπόν είναι επίσης, θεωρώ, ιδιαίτερα σημαντικό και αντικατοπτρίζει πλήρως το φόρτο εργασίας και τη δουλειά που θα κάνετε. Για να μην σας κουράσω πολύ, είναι ισχυρή πρόταση δική μου να κάνετε πρακτική άσκηση. Αρπάξτε αυτή την ευκαιρία. Είναι κάτι που είναι μια φορά θα έχετε αυτή την ευκαιρία, δεν την έχετε παραπάνω. Μετά θα πάτε απευθείας. Είναι ένα τεστ το οποίο μπορείτε να κάνετε για να δείτε πώς λειτουργεί και ο χώρος εργασίας, έχοντας κατά κάποιο τρόπο την προστασία του Πανεπιστημίου, την προστασία μας, αν θέλετε. Είναι κάτι το οποίο θα το θυμάστε πάντοτε. Μπορεί να ξεχάσετε τα μαθήματα, μπορεί να ξεχάσετε και τις φάτσες μας. Άλλωστε, κάποιους από εμάς μπορεί να τους έχετε δει και ποτέ διαζώσεις, δυστυχώς. Αλλά την πρακτική άσκηση δεν την ξεχάσετε ποτέ. Αυτό σας το υπογράφω και θα σας μείνει σαν μια, τις περισσότερες φορές τουλάχιστον, πόσο ξέρω, σαν μια γλυκιά ανάμνηση, και θέλω να πιστεύω ότι θα σας δώσει πολύ σημαντικές εμπειρίες. Εμείς θα είμαστε εδώ, οτιδήποτε χρειαστείτε, να σας βοηθήσουμε όσον αφορά απορίες, όσον αφορά πιθανές προτάσεις που μπορεί να έχουμε να σας κάνουμε, να συζητήσουμε τυχόν απορίες που έχετε ή οτιδήποτε άλλο. Γενικά θα σας υποστηρίξουμε σε οτιδήποτε χρειαστείτε. Σας ευχαριστώ. Δίνω το λόγο και πάλι στον συντονιστή της σημερινής συνάντησης, το Μινά το Δασκένη. Ευχαριστούμε, κύριε Ξωτοπορίδη. Συνεχίζουμε στην κυρία Μιχαήλ, η οποία είναι και πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων.
Και επίσης, καλησπέρα. Το ρόλο είναι και η ιδρυματικά υπεύθυνη για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΕΣΠΑ. Πανεπιστήμιο. Του ΕΣΠΑ. Παρακαλώ μόνο τους συναδέλφους και τα παιδιά να ανοίξουν τις κάμερες, διότι δεν μου αρέσει καθόλου να μιλάω σε μαύρα κουτάκια και να βλέπω μόνο τους συναδέλφους μου, παράκληση. Εντάξει, δεν ανάγκη να είστε χτενισμένοι και ξυρισμένοι και τα λοιπά, αλλά τουλάχιστον να σας βλέπουμε. Λοιπόν, είμαι η Δόμνα Μιχαήλ, όπως είπε ο κύριος Μινάς ο Δασυγέννης. Είμαι από το 2015 ιδρυματικά υπεύθυνη της πρακτικής άσκησης μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ για το Πανεπιστήμιο. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι το πρόγραμμα συνεχίζεται. Μελλοντικά θα εντάξει και τα καινούργια τμήματα. Θα λάβουμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να τα εντάξουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να αυξήσουμε τις θέσεις πρακτικής άσκησης, αλλά και να τις διευρύνουμε και στα θέματα που το πρώην που πλέον είναι τμήματα του Πανεπιστημίου. Θα ήθελα βέβαια να πω δύο λόγια παραπάνω για το γραφείο, γιατί το γραφείο μέχρι πριν λίγες μέρες είχε μόνο ένα εξωτερικό συνεργάτη, την κυρία Αθηνά Δημάκη, που φαντάζομαι πολλοί από εσάς την ξέρετε, γιατί είναι χρόνια εξωτερική συνεργάτητα στο γραφείο πρακτικής. Αλλά προσφάτως στην ομάδα μας μπήκε και η Όλγα Ιχαϊτίδου, όχι ως γραμματιακή υποστήριξη απλώς κύριε Δασυγέννη, αλλά ως εξωτερική συνεργάτητα με πολύ πιο σοβαρές και δύσκολες αρμοδιότητες. Την ευχαριστούμε που έκανε την αίτηση για να, και σας την προκήρυξη που βγάλαμε για να μπει στην ομάδα μας. Και ελπίζω ότι μελλοντικά θα είμαστε σε θέση να εντάξουμε και περισσότερα άτομα για να είμαστε και να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε και τα τμήματα που σιγά σιγά θα εντάσσονται στο πρόγραμμά μας. Τα νέα τμήματα του Πανεπιστημίου. Τώρα, τα περισσότερα πράγματα για το πρόγραμμα, πώς έχει και πώς υλοποιείται αυτή τη στιγμή, θα σας τα πούν θα σας τα πει η κυρία Χαϊτίδου. Εγώ απλώς ήθελα να σας πω ότι κάναμε μεγάλη προσπάθεια να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε την πρακτική άσκηση εξ αποστάσεως, δηλαδή με τηλεργασία. Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο, ειδικά για κάποιους από εσάς. Έχει να κάνει πάντα και με την ειδικότητα. Παρ' όλα αυτά όμως ξεκινάμε καλά, υπάρχει ανταπόκριση. Θα τα ακούσετε σήμερα και από κάποιο φοιτητή που ήδη ξεκίνησε με τηλεργασία. Δεν θέλουμε να χαθεί καμία θέση πρακτικής άσκησης. Είναι πολύτιμες αυτές, είναι χρήματα που προορίζονται για εσάς, για να κάνετε την πρακτική σας, όπως είπε ο κύριος Χρυστοφορίδης. Είναι πολύτιμες αυτές οι θέσεις. Δεν θέλουμε, επειδή έχει πάει πίσω το πρόγραμμα λόγω της πανδημίας, δεν θέλουμε να χάσουμε καμία από αυτές τις θέσεις. Όσοι βέβαια δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να την κάνουν με τηλεργασία λόγω της ειδικότητάς του, θα πάνε, φαντάζομαι, το καλοκαίρι να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αυτό όμως δεν το ξέρει κανείς. Και προς αυτή την κατεύθυνση πασχίζουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πασχίζουμε προς την τηλεκπαίδευση. Εξάλλου, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι σε αναστολή πρακτική διαζώση, πρακτική άσκηση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα άλλο. Μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε. Οπότε, ας ακούσουμε και τους συνεργάτες μας, ας ακούσουμε και τους δύο φοιτητές μας. Και ό,τι απορίες έχετε, είμαστε εδώ να τις λύσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Μιχαήλ. Να μιλήσω κι εγώ ως θεματικά υπεύθυνος. Αρχικά, το 2010, που είχα έρθει στο τμήμα, ξεκίνησα ως επιβλέπων σε φοιτητές πρακτικής άσκησης και κάπου στο 2017-2018 ανέλαβα τμηματικά υπεύθυνος. Κάθε φορά, σε επικοινωνία που είχαμε με τους φοιτητές, μόνο θετικά σχόλια λάβανα από την εμπειρία τους που είχαν από την πρακτική άσκηση. Όπου και να πήγανε, είτε ήταν σε μικρή εταιρεία, είτε σε μεγάλη εταιρεία, κάτι έμαθαν. Και μάλιστα μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν και τις γνώσεις τους και να δουν πράγματι πώς συνδέονται κάποιες γνώσεις με το αντικείμενο. Αλλά το πιο σημαντικό στοιχείο ήταν τα soft skills που ήρθαν σε επικοινωνία με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ζούμε σε ένα κλειστό περιβάλλον, εδώ το πανεπιστημιακό, όπου οι σχέσεις, οι πολύ καλές ισοσχέσεις που έχετε με τους καθηγητές σας, μερικές φορές δεν τις συναντάτε και έξω στο εργασιακό χώρο. Όπου εκεί απαιτείται κάποια διαφορετική πειθαρχία,
κάποια στοιχεία που πρέπει κάποιος να πάει να εργαστεί και να τα βιώσει. Εγώ θα πρότεινα όλοι να κάνετε αίτηση. Οι θέσεις βέβαια αυτή τη φορά είναι 10. Θα επιλεχθούν οι 10 φοιτητές σύμφωνα με τον αλγόριθμο που έχει ψηφίσει το τμήμα. Εν τούτης, κάθε εξάμηνο ανακοινώνονται κάποιες θέσεις. Έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέχρι το 2022, δηλαδή πάλι τον Νοέμβριο θα προκύψουν και άλλες θέσεις, ξανά το χρόνο το Μάρτιο και μετά περιμένουμε την νέα χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ. Θα πρότεινα λοιπόν να κάνετε όλη την αίτηση. Υπάρχει ένας αλγόριθμος που λαμβάνει υπόψη μόνο τις βαθμολογίες και τα μαθήματα που έχετε περάσει. Κάποιος μπορεί από τώρα να βάλει στο Excel που έχω δημιουργήσει τις βαθμολογίες και να δει ακριβώς το σκορ. Οι 10 φοιτητές με την καλύτερη βαθμολογία θα κληθούν να επιλέξουν φορέα και περίοδο υλοποίησης. Επαφείτε πάνω σε αυτούς, και αν θέλουν μπορούμε να τους βοηθήσουμε να βρουν φορέα, αλλά είναι ακριβώς πάνω σε αυτό που θέλουν, να επιλέξουν ήδη. Εμείς δεν τους υποχρεώνουμε να πάνε σε κάποια φορέα. Οι φοιτητές επιλέγουν ελεύθερα το φορέα, την πόλη και την περίοδο. Βέβαια, η περίοδος πρέπει να έχει καταληκτική ημερομηνία της τρίμηνης πρακτικής άσκησης 31 Οκτωβρίου. Και εγώ, όταν είχα κάνει πρακτική ως φοιτητής, είχα κάνει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στο αεροδρόμιο Μακεδονία και ήταν από τις πιο ευχάριστες περιόδους, γιατί έμαθα πράγματα πολλά για το πώς είναι τα ηλεκτρονικά σε ένα αεροδρόμιο. Τα αεροηλεκτρονικά, βέβαια δεν εργάστηκα ποτέ σε αεροδρόμια, αλλά τούτης θυμάμαι ακόμα πού βρίσκονται στο αεροδρόμιο Μακεδονία τα διάφορα ηλεκτρονικά, πώς τα επισκευάζαμε κτλ. Έμαθα πολλά από ηλεκτρονική, ίσως συντέλεσε και αυτό. Γιατί τώρα ασχολούμαι με ενσωματωμένα συστήματα. Δηλαδή, κατασκευάζω, όπως βλέπετε στα μαθήματά μου, σας δείχνω τις πλακέτες που έχω δημιουργήσει, σας δείχνω και σε εσάς. Άρα, ίσως συντέλεσε προς αυτή την κατεύθυνση και η πρακτική. Ήταν ευχάριστη εμπειρία πάντως. Και σας προτείνω κι εσείς να δηλώσετε, να επιλέξετε έναν τομέα που σας ενδιαφέρει, που θέλετε να δείτε έξω πώς λειτουργούν και θα είμαστε δίπλα σας και όσοι επιβλέπουν, αλλά και στις διάφορες φάσεις εκπόνησης. Να πάνε όλα καλά, να βγουν καλώς. Αυτό ήθελα να σας πω. Βρίσκομαι, όπως ξέρετε, στο γραφείο μου διαθέσιμο, αν θέλετε να επικοινωνήσουμε και μετά από αυτή την συνάντηση, για να απαντήσω τα ερωτήματα που έχετε. Να υπενθυμίσω μόνο ότι ως την Κυριακή το βράδυ είναι ανοιχτό το σύστημα για να δεχτεί αιτήσεις. Κυριακή 23:59 θα κλείσει το σύστημα. Δηλώστε μέχρι τότε με μια απλή αίτηση. Δεν χρειάζεται να δηλώσετε ούτε άμκα, ούτε αριθμό τραπεζικού λογαριασμού που είναι στη φόρμα. Αυτά τα δηλώνει κάποιος εφόσον επιλεχθεί. Απλώς το ονοματικό ενημό σας και τη βαθμολογία των μαθημάτων που χρειαζόμαστε σε αυτή τη φάση. Θα παραδώσω το λόγο στην κυρία Χαϊτίδου για να συνεχίσουμε. Μια ερώτηση λίγο. Θα δοθεί χρόνο στα παιδιά να κάνουν ερωτήσεις, έτσι, στο τέλος. Ναι. Μετά την κυρία Χαϊτίδου και τις παρουσιάσεις των δύο φοιτητών θα είμαστε εδώ διαθέσιμοι για να απαντάμε. Μπορείτε στο chat από τώρα να στέλνετε ερωτήσεις και στο τέλος θα τις απαντήσουμε όλες μαζί. Κυρία Χαϊτίδου, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Χαϊτίδου Όλγα. Είμαι από το 2005 στο ΝΕΡΚΕΡ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ασχολούμαι από το 2005 με το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης πέραν των άλλων έργων. Και έχω περάσει όλη την ροή της πρακτικής άσκησης στο παλιό ΕΠΕΕΚ, ΕΣΠΑ, ΕΠΑΝΕΔ, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Έχω ετοιμάσει προς τα παιδιά μια σύντομη παρουσίαση για την πρακτική άσκηση και θέλω λίγο να τους πω για να κάνουν τις αιτήσεις τους και να τους βοηθήσω και στο διαχειριστικό κομμάτι και στο διοικητικό και ειδικά αυτά τα παιδιά του τμήματος ηλεκτρολόγου-μηχανικών που ξεκινάνε και είναι τα πρώτα παιδιά που ξεκινάνε και την εξαποστάσεως στη εργασία, όλοι μαζί με τη βοήθεια και τη δική μου και τη ειδηματικά υπεύθυνη και του Προέδρου που είναι μαζί σας, το είδαμε και στην παρουσίασή του, και του κυρίου Δασυγέννη που είναι η ειδικότητά του ένα παραπάνω, θα προχωρήσουμε το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης, ειδικά αυτή την περίοδο της πανδημίας, και μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε. Λοιπόν, λίγο να σας δείξω την παρουσίαση. Σε όλο το λίγο. Ωραία. Λοιπόν, η πρώτη ουσιαστικά εικόνα είναι η συνάντησή μας.
Στόχος του προγράμματος της πρακτικής άσκησης είναι να προετοιμαστούν οι φοιτητές, οι φοιτήτριες, όλοι εσείς, για να κάνετε τις γνώσεις σας πράξη. Δηλαδή, τη θεωρία την κάνουμε πράξη. Δεν μας φτάνουν μόνο οι γνώσεις που αποκτούμε από το πανεπιστήμιο, από κάθε ίδρυμα, πρέπει να αρχίσουμε να μπούμε και στον εργασιακό χώρο. Στο στόχο του προγράμματος είναι η επαφή και εξοικείωση με τους χώρους εργασίας, η γνωριμία με το εργασιακό περιβάλλον και οι φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρία στον χώρο εργασίας. Τώρα, όπως είπε και ο κύριος Δασιγέννης πριν, η επιλογή των φοιτητών γίνεται βάσει αιτήσεων που βγαίνουν από τις γραμματείες. Κάθε τμήμα φυσικά, μιλάω για τα τμήματα του Πανεπιστημίου αρχικά, υποβάλλουν αιτήσεις στο iPosition, που γίνονται όλες οι αιτήσεις ηλεκτρονικά. Κάποια στοιχεία δηλώνονται από τους φοιτητές και είναι σημαντικό να ανεβάσουν και την αναλυτική τους βαθμολογία. Και έπειτα με βάση της επιτροπής που έχει οριστεί και κάποιου αλγόριθμου, ανά τμήμα φυσικά, το τμήμα το συγκεκριμένο έχει ένα συγκεκριμένο αλγόριθμο, θα γίνουν οι αξιολογήσεις των φοιτητών για το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης. Φυσικά με την καθοδήγηση και την καθοδήγηση τη δική μας για την αίτηση στο iPosition. Λοιπόν, εκτός από το σύστημα iPosition που εκεί πέρα καταθέτουν οι φοιτητές την αίτηση τους για την πρακτική άσκηση, το iPosition έχει και τους φορείς υποδοχής, γιατί υπάρχει μια καταγραφή όλων των φορέων και των παλιών και των καινούριων που κάνουν εγγραφή και με τη βοήθεια των φοιτητών και τη συνεργασία που μας παρέχουν και οι φοιτητές, δηλαδή σε όλο αυτό από το 2016 που ξεκίνησε η πρακτική άσκηση, αλλά και από τότε που ξεκίνησε το iPosition, οι περισσότεροι από τους φορείς είναι καταγεγραμμένοι. Άρα, μέσα στο iPosition υπάρχουν οι φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης, οι καταχωρημένες θέσεις πρακτικής άσκησης και αργότερα, μετά την αίτηση, την αξιολόγηση, παρακολουθούνται όλες οι δεσμευμένες θέσεις, γίνεται αντιστοίχηση των θέσεων και η πρακτική ουσιαστικά ολοκληρώνεται με τη λήξη της πρακτικής άσκησης και την επιβεβαίωση στο σύστημα από τον επιστημονικά υπεύθυνο που παρακολουθεί την πρακτική άσκηση, που είναι ο επόπτης καθηγητής σας, και με την λήξη της πρακτικής άσκησης του απογραφικού εξόδου. Όταν θα εισέλθετε στην πρακτική με το καλό, συμπληρώνεται ένα απογραφικό εισόδου και όταν τελειώνει η πρακτική άσκηση, ένα απογραφικό εξόδου. Σε όλο αυτό το διάστημα, αφού οι φοιτητές κάνουν την αίτησή τους, έρχονται σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και ξεκινάει το διοικητικό κομμάτι για να ξεκινήσουν τις συμβάσεις των φοιτητών που θα κάνουν πρακτική άσκηση. Ξεκινάμε με τα πρωτόκολλα συνεργασίας που θα υπογράφει ο πρόεδρος του τμήματος με τον φορέα υποδοχής, ο επιστημονικό υπεύθυνος του έργου. Τα ονόματα όλων των επιλογών των φοιτητών για την πρακτική άσκηση περνάνε από τον ειδικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου, γίνονται οι συμβατοποιήσεις και εκεί καταχωρούνται στο λογισμικό σύστημα του ΕΛΚΕ, στο ΡΕΣΚΟΜ, όλα τα προσωπικά στοιχεία των φοιτητών. Είναι αυτό που σας είπε ο κ. Δασιγέννης πριν, ότι δεν χρειάζεται στην αίτησή σας ούτε το IBAN να συμπληρώσετε, ούτε το AMCA, ούτε τα θυμήματα. Θα σας ζητηθούν από τον ειδικό λογαριασμό και συγκεκριμένα στην παρούσα φάση από μένα που θα τα καταχωρήσω για να τα προωθήσω προς τη διαχειριστική αρχή όπου κριθεί απαραίτητο. Στο site της πρακτικής άσκησης, στο internship, υπάρχουν όλα τα έντυπα που είναι απαραίτητα καθ' όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, από την έναρξή της μέχρι και την τελική υλοποίησή της. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης πρακτικής άσκησης, η οποιοδήποτε οδηγία που θα πάρουμε από τη διαχειριστική αρχή, το οποιοδήποτε έξτρα, όπως τώρα στην παρούσα φάση, λόγω της τηλεπρακτικής, ενημερωθήκαμε για ένα καινούργιο παρουσιολόγιο. Φυσικά θα ενημερωθείτε και εσείς και με κάποιο mail από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή και μέσω του site της Πρακτικής Άσκησης, θα είναι στα έντυπα. Τώρα, όπως σας είπαν και η κυρία Μιχαήλ και ο κύριος Δασιγέννης και ο κύριος Χρυστοφορής που ανέφερε πριν την Πρακτική Άσκηση, λόγω της πανδημίας, σαν ίδρυμα, και για μένα ήταν πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση, ήθελα να ξεκινήσουμε την Πρακτική Άσκηση μέσω τηλεργασίας. Δεν μπορούσα να κάθομαι με αυτούς τους μήνες χωρίς να τρέχει αυτό το έργο που το ξέρω από το 2005. Θα ήταν ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση αυτή. Συνεργαστήκαμε και με τα άλλα ιδρύματα και μέσω της οριζόντιας δράσης και ήδη ενημερωθήκαμε με τη συνεργασία όλων μας. Κάναμε και αναπτύξαμε νέο πρωτόκολλο συνεργασίας
βάλαμε την νομοθεσία που απαιτείται για να είμαστε εντάξει και με τη διαχειριστική αρχή, που μετά από μεγάλη προσπάθεια από ιδρυματικά υποφθήνους και άλλων ιδρυμάτων και του δικού μας ιδρύματος, πήραμε την έγκριση από τη διαχειριστική αρχή και από τον πρώην υφυπουργό παιδείας, τον κύριο Διγαλάκη, και έτσι ξεκίνησε η εξ αποστάσεως πρακτική άσκηση, που δίνει την δυνατότητα ανά τμήμα φυσικά, που όπου μπορεί να ξεκινήσει την πρακτική άσκηση. Τώρα, η εξ αποστάσεως πρακτική άσκηση, σύμφωνα με τη, έχει δυνατότητα, μπορεί να υπάρχει δυνατότητα συνέχισης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Η φύση του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης των φοιτητών επιτρέπει τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως μεθόδους. Το τμήμα σας νομίζω ότι είναι από τα πρώτα που πρέπει να το ακολουθήσει. Το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και ο σκοπός διεξαγωγής επιτυχάνεται και επαληθεύεται. Όπως σας είπαμε, παρουσιολόγιο ή με κάποιο άλλο υλικό που δίδεται από τις επιχειρήσεις σε συνεργασία με τον επιστημονικά υπεύθυνο. Και εξακολουθεί να υφίσταται μια εποπτεία των φοιτητών και από το προσωπικό του Πανεπιστημίου και από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής που είμαστε σε συνεργασία και από τον ΕΛΚΕ και από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Ειδικά από τον ΕΛΚΕ γίνεται ένα έλεγχος του φοιτητική του παρουσιολογίου και, και του πρωτοκόλλου συνεργασίας και των απογραφικών δελτίων. Γιατί όλα αυτά, κάθε μήνα που γίνονται οι πληρωμές, οι διοικητικές επαληθεύσεις, όλα στέλνονται στη διαχειριστική αρχή και βάσει αυτού και συνεχίζεται η ροή χρηματοδότησης και προχωράμε στις επιπλέον δαπάνες και στην επιπλέον χρηματοδότηση από πλευράς Υπουργείου. Ελεγχόμαστε κάθε μήνα πληρωμών και κάθε τέλος του επόμενου μήνα με έλεγχο από τη διαχειριστική αρχή. Λοιπόν, στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα δύο παιδιά που έχουν κάνει πρακτική άσκηση, ο Κωνσταντίνος και ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης απουσιάζει λόγω υγείας, αλλά θα ξεκινήσει ο Κωνσταντίνος που έκανε διασώσεις όμως πρακτική άσκηση και θα μας πει την εμπειρία του. Κωνσταντίνα, άμα θέλεις, μπορείς να ξεκινήσεις. Ναι. Μισό λεπτό. Ο Κωνσταντίνος έκανε την πρακτική πριν από λίγους μήνες. Θα μας πει τώρα για την περίοδο που έκανε. Οπότε είναι αρκετά φρέσκια στο μυαλό του η εμπειρία αυτή και θα μας μοιραστεί μαζί μας. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο φοιτητής Πέρος Κωνσταντίνος και σήμερα θα σας μιλήσω για τη δική μου εμπειρία πάνω στην πρακτική άσκηση. Να αρχίσω λέγοντας ότι ο υπεύθυνος καθηγητής είναι ο κύριος Μινάς Δασυγένης και η διάρκεια της δικής μου πρακτικής ήταν από 1η Αυγούστου ως 31 Οκτωβρίου του 2020. Να αναφέρω ότι αρχικά δεν ήμουν στη λίστα σε αυτούς που δικαιούνταν πρακτική άσκηση, διότι υπήρχαν άτομα τα οποία είχαν περισσότερα μόρια από μένα και οι θέσεις ήταν περιορισμένες. Όμως, τον Ιούνιο δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την υπεύθυνη της πρακτικής άσκησης και μου είπε ότι κάποιο άτομο δεν δέχτηκε να κάνει την πρακτική και έτσι ήμουνα εγώ επόμενος στη λίστα και έπρεπε σε σύντομο χρονικό διάστημα σχετικά να βρω φορέα. Η επιλογή του φορέα μου έγινε μέσα από την πλατφόρμα Atlas, διότι εκεί είναι γεγραμμένες εταιρείες που είναι συμβατές με την πρακτική. Η επικοινωνία μου με αυτές τις εταιρείες που με ενδιέφεραν ήταν ή μέσω email ή τηλεφωνικά και προφανώς όλες ήθελαν να περάσουμε μία μικρή συνέντευξη. Ο φορέας υποδοχής που εν τέλει εργάστηκα ήταν η SoftBiz. Με λίγα λόγια, αυτή η εταιρεία ασχολείται με την οργάνωση συνεδρίων, ανάπτυξη λογισμικού και δίνει συμβουλές management και marketing. Εγώ προσωπικά ασχολήθηκα με το τομέα του game development και συγκεκριμένα ήμουν στην ανάπτυξη ενός 2D platform game. Ναι. Μισό λεπτό. Σε αυτή την εταιρεία ασχολήθηκα μόνος μου στο project, σύν τον υπεύθυνο καθηγητή που ανά πάσα στιγμή μπορούσα να τον ρωτήσω απορίες, επέβλεπε την πρόοδό μου και συζητούσαμε για βελτιώσεις που μπορούσαν να γίνουν πάνω στο παιχνίδι. Βέβαια, χρειάστηκε να συνεργαστώ και με άλλα άτομα μέσα στην εταιρεία που
κυρίως είχαν σκοπό να μου λύνουν τεχνικά ζητήματα. Κλείνοντας να πω ότι μετά το πέρας της πρακτικής με προσέλαβε η ίδια η εταιρεία που εργάζομαι και σήμερα εκεί. Κλείνοντας, η γνώση που απέκτησα μετά το πέρας της πρακτικής ήταν κυρίως πάνω στο game development και έμαθα καλύτερα να δημιουργώ και να χρησιμοποιώ βάσεις δεδομένων που ήταν απαραίτητες για το project το οποίο εργαζόμουν, το παιχνίδι. Έμαθα να λειτουργώ μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον και να ανταπεξέλθω μέσα σε απαιτήσεις της δουλειάς. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Είναι αξιοσημείωτο αυτό που είπε πάντως για τους υπολείπους, ότι η εταιρεία γνώρισε τον Κωνσταντίνο μέσω του προγράμματος και επειδή είδε τις ικανότητες που έχει ως προγραμματιστής, ο Κωνσταντίνος είναι και στην ομάδα Gaming Development του Πανεπιστημίου μας, οπότε έχει εμπειρία κιόλας και από διαγωνισμούς, μια εκτεταμένη εμπειρία, αλλά η εταιρεία κατάλαβε το ποιόν ως προγραμματιστής και του έκανε προσφορά εργασίας. Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση, τουλάχιστον για τους φοιτητές του τμήματός μας, αν κάποιος είναι καλός προγραμματιστής, η εταιρεία του κάνει συνήθως μετά μια πρόταση, γιατί έχει καταλάβει ότι σίγουρα θα βγει κερδισμένη. Είναι win-win, λοιπόν, μια τέτοια κατάσταση. Όλγα, μπορούμε να πάμε στον επόμενο, νομίζω, φοιτητή που έστειλε βίντεο. Unmute μόνο κάνε για να το δούμε. Κύριε Μετασυγέννη, σας το προώθησα μόνο και δεν το έχω. Μισό λεπτό λίγο. Δεν ξέρω αν το... Το email που το έχω κατεβάσει, βρίσκεται... Δεν ξέρω, νόμιζα ότι θα το δείτε εσείς, για να είμαι ειλικρινής, του Βαγγέλη, γιατί... Καλά, όσο το ψάχνω εγώ, ψάξω λίγο καλύτερα εσύ, να πω για τις εταιρείες. Ακούσαμε ότι υπάρχει το site του Atla. Είναι ένα site το οποίο, θα σας το δείξω που βρίσκεται, είναι ένα site για όλα τα πανεπιστήμια. Θα κάνω share λίγο την οθόνη μου όσο το ψάχνει η κυρία Χαϊτίδου το βίντεο. Λοιπόν, αν δώσετε Atlas πρακτική, θα δείτε το Atlas που είναι το πρώτο link. Σύστημα κεντρικής υποστήριξης της πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΗ. Σε αυτό το site βρίσκονται και οι εταιρείες και οι φοιτητές που ασφαλώς ψάχνουν και βρίσκουν φορέα. Όπως βλέπετε εδώ, μπορεί ένας φοιτητής να πάει να πατήσει προβολή θέσεων πρακτικής άσκησης. Η εγγραφή για τις εταιρείες είναι πολύ απλή. Δηλαδή, αν κάποιος φοιτητής θέλει μια εταιρεία που δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Atla, πολύ απλά η εταιρεία πηγαίνει και κάνει μια εγγραφή ως φορέας. Μπορούμε και εμείς να το βοηθήσουμε σε αυτό. Και μετά ο φοιτητής επιλέγει από το site. Πρέπει η εταιρεία υποχρεωτικά να βρίσκεται σε αυτή τη λίστα. Προβολή θέσεων πρακτικής άσκησης. Αυτό βέβαια μπορεί να το δει μόνο κάποιος φοιτητής αν συνδεθεί. Δεν ξέρω αν η κυρία Δημάκη έχει πρόσβαση στην καρτέλα ως φοιτητής για να μας δείξει περισσότερα. Εγώ δεν μπορώ να δω αυτή τη στιγμή να σας δείξω κάτι παραπάνω, γιατί θέλει ειδικούς κωδικούς. Θα μπορούσαμε να έχουμε τη συνεργασία και την προθυμία ενός φοιτητή που δεν έχει γραφτεί σε αυτό το πληροφοριακό. Δεν ακούγεσαι καλά. Μπορείς λίγο να δυναμώσεις ή πιο δυνατά. Μπορούσαμε να ζητήσουμε τη βοήθεια κάποιων ανάμεσα από τους φοιτητές, αν θέλει λιγάκι να κάνει διαμοιρασμό της οθόνης του και να δούμε μαζί όλα τα βήματα. Ναι, εδώ όπως καταλάβατε, αν κάποιος είναι εθελοντής και θέλει να διαμοιραστεί την οθόνη για να τον καθοδηγήσουμε στη διαδικασία, που είναι απλή διαδικασία, θα μπορούσε να το κάνει. Αν βέβαια δεν υπάρχει εθελοντής, μπορούμε να συνεχίσουμε παρακάτω για να δω λίγο... Το διαμοιρασμό μηνά και κάποιος θα βρεθεί. Α, η Αναστασία έχει πει. Αναστασία, ωραία. Θα σταματήσω εγώ το share, Αναστασία, για να μας κάνεις εσύ ένα share της οθόνης σου, του browser, για να το δούμε όλοι μαζί αυτή τη διαδικασία. Είναι μια αρκετά απλή διαδικασία, που μόνο φοιτητές όμως μπορούν να την κάνουν. Δεν μπορούμε να την κάνουμε εμείς. Α, έχεις μπει ήδη, έχεις κάνει σύνδεση. Ναι, μόνο τον κωδικό από το mail, όπως συνδεδεόμαστε και στο e-class ήθελε. Μόνο τον κωδικό λοιπόν και βλέπουμε αυτή την οθόνη. Και... Ναι, βασικά μπαίνει στα στοιχεία φοιτητή η αλήθεια πρώτα. Γράφει για να κάνεις μια επιβεβαίωση και μετά είναι εδώ, ναι, στην κεντρική σελίδα. Στην αναζήτηση μπορείς να επιλέξεις ένα φορέα σε πού θα ήθελες, ας πούμε, να κάνεις πρακτική.
ίσως ποια πόλη, ίσως ποιο αντικείμενο. Ναι, εντάξει. Ας πούμε, να βάλω εδώ μηχανικός, δεν ξέρω τι πρέπει να γράψω. Άκουσε, Αναστασία μου, θέλω να επιλέξω από χώρα Ελλάδα. Ωραία. Βέβαια, μόνο για την Ελλάδα ισχύει να υπενθυμίσω. Έτσι δεν είναι, κυρία Χατίδου. Μόνο για την Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει πρακτική σε αυτό το, σε αυτό το κύκλο της πρακτικής άσκησης που έχουμε ενεργό. Δεν μπορεί να κάνει στο εξωτερικό ή κάνω λάθος? Όχι, δεν μπορείς να κάνεις στο εξωτερικό. Ωραία. Μόνο Ελλάδα, λοιπόν, σε αυτό το κύκλο χρηματοδότησης. Ωραία. Επιλέγουμε μετά Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Τώρα, εδώ βγάζει βέβαια... Ναι, έχει εδώ πέρα την... Αντικείμενο, διάλεξε αντικείμενο. Ναι. Μηχανικός, το γράφει. Ναι, η μηχανικός, ναι. Okay. Και αναζήτηση. Ναι, δεν έκανε κάποια αλλαγή, μάλλον... Πάει παρακάτω, σου άνοιξε τις εταιρείες. Ωραία. Ναι, μπορεί να είναι αυτές οι εταιρείες, μόνο που είναι προεπιλεγμένες, ναι. Οπότε εδώ βλέπεις τις διάφορες εταιρείες που παρέχουν θέσεις και την περίοδο κιόλας από ό,τι βλέπω, το ωράριο, το αντικείμενο και στοιχεία επικοινωνίας. Θέλετε να ανοίξω κάποιο? Για να... Δεν σου βγάζει από εκεί πέρα. Είναι μόνο ενημερωτικό. Πρέπει να μπεις μέσα στο άλλο πεδίο. Ναι, αυτό εννοούσα. Μόνο εδώ, ναι. Ωραία. Και έχει περιγραφή. Και έχει τα στοιχεία επικοινωνίας. Αν σε ενδιαφέρει, στέλνεις ένα email, παίρνεις ένα τηλέφωνο. Αν είναι η θέση, φαντάζομαι, αναφέρεται σε κάποια περίοδο συγκεκριμένη αυτή η θέση. Και δεν είναι δεσμευμένες. Δεν έχει χρονικό. Αναίδρυμα. Μπορεί να είναι δεσμευμένη αναίδρυμα. Πού φαίνεται αν είναι δεσμευμένη? Φαίνεται εδώ πέρα κάπου, σε κάποια σημεία. Στην άλλη καρτέλα. Σε αυτή την καρτέλα εδώ τώρα που βλέπουμε μπορούμε να διαπιστώσουμε. Όχι, στην αναζήτηση των θέσεων. Ναι, εδώ πέρα πάτησε να είναι μόνο για το τμήμα μας. Που είναι διαθέσιμες. Αυτό δεν είναι. Άρα εμφανίζονται μόνο διαθέσιμες θέσεις που μπορεί κάποιος να δει. Αφού λοιπόν κάποιος επιλεχθεί και πάρει από αυτές τις 10 θέσεις του τμήματός μας, μετά πηγαίνει σε αυτό το site και βρίσκει φορέα. Μιλάει με την εταιρεία, γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράφεται ανάμεσα στο τμήμα, το φοιτητή και την εταιρεία. Άρα η εταιρεία πρέπει να συμφωνήσει να δεχτεί το φοιτητή. Και συνήθως γίνεται από ένα interview, όπου ο φοιτητής αναφέρει τις γνώσεις του, η εταιρεία αναφέρει τι ανάγκες έχει, πώς μπορούν να συνεργαστούν. Και εφόσον συμφωνήσουν και οι δύο, τότε αρκεί να μας στείλει ο φοιτητής τον κωδικό που βρίσκεται μπροστά από τη θέση. Κάθε θέση μπροστά έχει ένα μοναδικό κωδικό. Ήδη. Ναι. Συγγνώμη, κύριε Δασικιανή, ήδη στην εταιρεία που στείλαμε το Βαγγέλη, επειδή είδα ότι έχει και άλλες θέσεις, είπα σε κάποια παιδιά να μπορούν να δηλώσουν. Γιατί μίλησα με το φορέα του κυρίου Σαβάκη, από ό,τι θυμάμαι την επωνυμία του φορέα. Για τα παιδιά που θα ξεκινήσουν πρακτική εξ αποστάσεως, γιατί αυτή η εταιρεία δουλεύει μόνο εξ αποστάσεως. Είναι η δεύτερη σε σειρά που βλέπουμε, δηλαδή. Με... Ναι. Εκπαίδευση πάνω στην Amazon Platform. Ναι, ναι. Είναι στη Θεσσαλονίκη και δουλεύουν μόνο με τηλεργασία, έτσι, με ενημέρωση φορέας. Ναι, εξαιρετικά. Για το cloud. Ό,τι πρέπει για εμάς τώρα. Ναι. Και έχει θέσεις και είπα σε κάποια παιδιά που θα είναι τους επόμενους μήνες. Έχω ενημερώσει. Ωραία, και είναι και αρκετά καινοτόμα αυτή η εταιρεία, γιατί βλέπω στο cloud, τεχνολογίες στο σύννεφο, όλα στο σύννεφο πια πηγαίνουν. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα κάτι άλλο από εδώ πέρα, νομίζω δεν χρειάζεται, δεν ξέρω αν... Να πάμε σε ερωτήσεις. Να πάμε σε ερωτήσεις ή να δούμε το βιντεάκι, νομίζω ότι έχεις 2 λεπτά βιντεάκι, Όλγα, για να το δούμε. Για μισό λεπτό λίγο, εγώ το βρήκα το βιντεάκι, για λίγο να το ανοίξω. Ωραία. Share screen το βιντεάκι αν... Ναι, μισό λεπτό λίγο. Να πω ότι υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη από το Πανεπιστήμιο για αυτή τη θέση. Το βλέπετε? Όχι, πρέπει να πατήσει το share. Το πάτησα, γι' αυτό σας λέω. Δεν εμφανίζει τίποτα. Μισό λεπτό. Υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη και υπάρχει ελάχιστη αμοιβή, περίπου 280 ευρώ το μήνα. Για 3 μήνες είναι το ελάχιστο χρονικό περιθώριο. Το μοναδικό χρόνο, δεν υπάρχει άλλη επιλογή, ή 3 μήνες ή τίποτα. 3 μήνες λοιπόν, το κάθε μήνα 280 ευρώ, είναι ένα ποσό που πληρώνεται στο τέλος. Ναι. Ο ήχος δεν ακούγεται. Στην αρχή δεν έχει ήχο. Α. Το είχα δει και εγώ πριν. Okay. Αλλά τώρα θα πρέπει να έχει ανοίξει. Ναι.
Όλγα, ποια δεν είναι. Στο SEARS πρέπει να γίνει η επιλογή. Είναι 100%. Όχι, πρέπει να γίνει επιλογή να περνάει ο ήχος του υπολογιστή, νομίζω, κάπου, όταν γίνεται το share. Δηλαδή, πρέπει να το σταματήσετε, να το ξαναξεκινήσετε, πατώντας την επιλογή τη συγκεκριμένη. Όλγα, σταμάτα το. Και στο share screen πάτε την επιλογή που είπε ο κύριος Χριστοφορίδης. Μισό λεπτό λίγο, γιατί είμαι διοικητικός. Λοιπόν. Κύριε Χριστοφορίδη, ποια επιλογή είπατε? Κάτω χαμηλά στο share screen, share computer sound. Να, αυτό, ναι. Πάτα share screen ξανά και share computer sound. Λοιπόν. Ωραία. Τώρα όμως. Πάρ' το πάλι μπροστά. Δεν ακούγεται. Κύριε Δασιγέννη, θέλετε να σας το στείλω? Κυρία Δημάκη, πώς μπορεί να το παίξει όσο θα απαντάμε ερωτήσεις? Αν μπορεί να το βρει. Έχετε κλείσει τον ήχο του βίντεο, λέει κάποια η Μαρία. Ότι έχεις κλείσει τον ήχο του βίντεο. Πάτε αυτό, ναι. Να το πατάμε, έλα. Δεν ακούγεται κάτι. Ακούγεται πολύ σιγά. Εμείς δεν σε εμάς τίποτα. Σε εσένα μπορεί να ακούγεται. Πάρα πολύ σιγά. Να πάμε στις ερωτήσεις. Ναι. Θα το κάνει ο Μινάς. Θα το ναι. Κάνω εγώ. Λοιπόν. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Ζιάμπας Βαγγέλης. Έχω ξεκινήσει από μία του μηνός πρακτική άσκηση στην εταιρεία software μέσω τηλεεργασίας. Και όπως βλέπετε και εδώ, το όνομα της εταιρείας είναι Software Adaptive Solutions. Ο τίτλος της θέσης είναι προγραμματιστής mobile εφαρμογών σε τεχνολογίες ΕΚΜΗΣ. Και κυρίως εγώ ασχολούμαι με το back-end κομμάτι των ιστοσελίδων και των mobile εφαρμογών, όπου εκεί ασχολούμαι με Node.js και MongoDB όσον αφορά τον προγραμματισμό. Παρ' όλα αυτά βρίσκομαι ακόμα σε στάδιο εκπαίδευσης. Με έχει αναλάβει ο υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης, ο Σημακόπουλος Αλέξανδρος. Και προς το παρόν βρίσκομαι σε πολύ αρχικό στάδιο. Δεν έχω μπει ακόμα στην ουσιαστική δουλειά της εταιρείας. Είναι ένα στάδιο προσαρμογής. Αυτά μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ. Υπενθυμίζω ότι τώρα έχει ξεκινήσει, δηλαδή δύο εβδομάδες. Μία τρίτη. Ναι. Όχι, είναι μία τρίτη. Ναι, ναι. Οπότε ακόμα είναι τα πρώτα στάδια και συνήθως τον πρώτο μήνα είναι εκπαίδευση και μετά αρχίζουν και χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις. Ιδιαίτερα αν είναι προγράμματα ή τεχνολογίες που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ στο παρελθόν. Λοιπόν, για ερωτήσεις, αν θέλετε να εκφράσετε τους προβληματισμούς σας ή ό,τι θέλετε. Ένα χέρι βλέπω εδώ, απλώς δεν φαίνεται το όνομα. Σ' ακούω όμως. Λογικά εγώ είμαι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα. Αρχικά έχω μια ερώτηση προς τον Κωνσταντίνο. Σχετικά με την... Με αυτό που μας είπε ότι αφού τελείωσε την πρακτική του, μετά τον έκανε πρόταση η εταιρεία να εργαστεί εκεί πέρα.
Είχες ολοκληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις? Όχι, δεν έχω ολοκληρώσει στρατιωτικές υποχρεώσεις. Ούτε τις φοιτητικές υποχρεώσεις. Ούτε τις φοιτητικές υποχρεώσεις, ναι. Μου έχει μείνει διπλωματική. Αυτό. Οκ, okay, ευχαριστώ. Και έχω δύο ερωτήσεις για τους υπεύθυνους. Σχετικά με τις αιτήσεις, τα αποτελέσματα πόσο καιρό περίπου κάνουν να βγουν? Λοιπόν, καταρχήν, μόλις κλείσει το σύστημα, εγώ βλέπω τη λίστα και μετά αρχίζει η διαδικασία επιβεβαίωσης της ορθής συμπλήρωσης των μαθημάτων. Ναι. Γιατί καταλαβαίνετε, κάποιος φοιτητής μπορεί κατά λάθος να τα βάλει όλα τα μαθήματα 10 και να έχει πολύ μεγάλο νούμερο, οπότε ελέγχουμε ένα προς ένα τα μαθήματα. Αυτό καμιά εβδομάδα συνήθως κρατάει. Ελέγχουμε λοιπόν τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων και μετά πρέπει να περάσει από Γενική Συνέλευση. Αν επίσημα θα σας ενημερώσουμε τα αποτελέσματα, αλλά τα επίσημα θα γίνουν από την συνέλευση του τμήματος, όπου θα κυρωθούν και ότι θα είναι επίσημα και θα πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι ο ΕΛΚΕ. Άρα, αν επίσημα σε μια εβδομάδα θα τα ξέρετε, συνήθως δύο εβδομάδες θα βγουν τα επίσημα. Ωραία, ευχαριστώ. Και μια τελευταία ερώτηση. Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιλεγεί από τον αλγόριθμο και να δικαιούται θέσεις με πρακτική άσκηση, μπορεί να κάνει πρακτική άσκηση χωρίς χρηματοδότηση και αυτό να μετρήσει σαν να έχει κάνει, ενώ να μετρήσουν τα ECTS π.χ. με κάποιο δικό του φορέα ή κάτι τέτοιο? Στο τμήμα υπάρχουν δύο προγράμματα σπουδών. Το ένα είναι των ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών και το άλλο είναι των μηχανικών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Στο MOOC του ισχύει και ως μάθημα ακόμα. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει πρακτική ή με οποιοδήποτε τρόπο, το θα καταγραφεί ως μάθημα με βαθμολογία που θα πάρει και θα μετρήσει στο βαθμό του πτυχίου. Τώρα, για τους ΙΜΗ, μόνο μετράει ως ECTS, αλλά βασικά γράφεται στο παράρτημα διπλώματος. Αυτό είναι... Μινά, συγγνώμη, άλλο μάλλον εννοεί ο φοιτητής. Αν μπορεί από μόνος του να βρει μια εταιρεία, εφόσον δεν επιλεγεί, να κάνει πρακτική άσκηση και να μετρήσει κανονικά τα 15 ECTS στο παράρτημα διπλώματος. Ναι, αυτό μπορείς να το κάνεις. Τουλάχιστον δεν έχουμε πει κάπου ότι δεν γίνεται, οπότε εννοείται ότι μπορείς να κάνεις. Yeah. Το έχουμε πει έτσι. Μπορείς να το κάνεις. Yeah. Είναι μέσα στον κανονισμό. Απλώς δεν είσαι μέσα σε αυτό. Δεν θα είναι αυτός ο συγκεκριμένος μέσα σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα. Έτσι. Κάνεις, θα μπορείς να το κάνεις. Να πω ότι υπάρχει ο κανονισμός που έχει ψηφίσει το τμήμα. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία θα πρέπει να καλύπτει ασφαλιστικά το φοιτητή και επίσης να τον πληρώνει με την ελάχιστη αμοιβή, αυτά τα 280 ευρώ. Δηλαδή κάποιος που θα δουλέψει μια εταιρεία που δεν θα έχει τα ένσημα ή δεν θα πάρει την ελάχιστη αμοιβή, είναι παράνομη αυτή η εργασία και δεν θα γίνει δεκτή από το τμήμα. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία, πρέπει να είναι νόμιμη η πρακτική άσκηση εκτός ΕΣΠΑ. Σε περίπτωση που βρεις μια εταιρεία, επικοινώνεις μαζί μου για να σου δώσω περισσότερες λεπτομέρειες το τι χρειάζεται για να γίνει νόμιμη όλη η διαδικασία. Οκ, okay, ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να πω πάλι εκτός προγράμματος ΕΣΠΑ, υπάρχει και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω Erasmus, που και αυτή την τρέχουμε στο τμήμα. Κάποιος λοιπόν που θελήσει να κάνει πρακτική άσκηση στην Ευρώπη, θα πρέπει να μιλήσει με τον υπεύθυνο του προγράμματος Erasmus, κυρία Ταβουλίδου, νομίζω είναι, κύριε Πρόεδρε. Και η ΑΕΣΤΕ δεν υπάρχει. Και η ΑΕΣΤΕ, ναι. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι τρόποι να κάνει κάποιος πρακτική άσκηση. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Ναι, ναι, Βαγγέλη. Για το Erasmus και για τους άλλους τρόπους που είναι για πρακτική άσκηση, αλλά κυρίως για το Erasmus, υπάρχει περίπτωση να γίνει και αυτό από απόσταση? Αυτό θα πρέπει να μιλήσεις με τον αντίστοιχο... Το γραφείο Erasmus. Το γραφείο Erasmus. Mm-hmm. Η κυρία Ταβουσλίδου νομίζω είναι σε εμάς πια για το Erasmus, οπότε θα πρέπει να... Βαγγέλη, αν θες να σου πω κάτι εγώ, το να κάνεις εξ αποστάσεως Erasmus, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι τόσο ενδιαφέρον, να πω την αλήθεια, γιατί το βασικό πλεονέκτημα του Erasmus και της ΙΑΕΣΤΕ και τα λοιπά είναι ότι πας σε ένα τελείως αρκετά διαφορετικό περιβάλλον και βλέπεις σε μια διαφορετική χώρα πώς λειτουργούν τα πράγματα. Mm-hmm. Νομίζω ότι εκεί είναι το σημαντικό πλεονέκτημα και γι' αυτό περισσότερο θελήσαμε σαν τμήμα να δώσουμε βάρος σε αυτή την πρακτική άσκηση, που παρότι εξ αποστάσεως εν τέτοια περιπτώσει μπορείς
με τον α ή β τρόπο να πας και κάποιες μέρες στην εταιρεία, έτσι, εκεί στο εργασιακό περιβάλλον, όσο είναι κοντά σου, να συναντήσεις με τους ανθρώπους κτλ. Ελπίζουμε ότι από το επόμενο εξάμηνο θα μπορείτε να πηγαίνετε κανονικά διαζώσεις και στο εξωτερικό. Γι' αυτά όμως θα κάνουμε μια ξεχωριστή ενημέρωση, ειδικά για το πρόγραμμα Erasmus και ίσως για την ΙΑΕΣΤΕ. Στο chat είδα τώρα μια ερώτηση. Άτομα που είναι επιλαχόντες στην προηγούμενη περίοδο, εγώ θα έλεγα να κάνουν και αίτηση ξανά τώρα. Αν τύχει και αποσυρθεί κάποιος από την προηγούμενη περίοδο, θα τους φωνάξουμε κατευθείαν. Γιατί παραμένουν επιλαχόντες, παραμένουν, δεν έχουν αποσύρει το ενδιαφέρον τους από εκεί. Αλλά εντούτοις μπορούν να ξανακάνουν αίτηση και σε αυτόν τον κύκλο, που ασφαλώς έχουν και παραπάνω μαθήματα περάσει, θα έχουν και καλύτερη βαθμολόγηση και μπορούν κατευθείαν να επιλεχθούν. Άρα, επιλεχόντες της προηγούμενης περίοδου, θα τους έλεγα να κάνουν αίτηση και σε αυτή την περίοδο για να έχουμε, έχουμε επικαιροποιημένη αίτηση. Αυτό ήταν ένα θέμα. Τώρα κάποια άλλη ερώτηση που βλέπω. Σε περίπτωση που επιλεχθούμε αλλά αρνηθούμε τη θέση, μπορούμε να διεκδικήσουμε ξανά να χρηματοδοτήσουμε την επόμενη φάση? Ναι. Ασφαλώς γι' αυτό σας είπα, κάντε αίτηση και μπορεί από χύψη λόγους να θέλετε να αποσύρετε το ενδιαφέρον σας αν επιλεχθείτε. Δεν σας το στερεί αυτό όμως στο μέλλον να το ξαναθέσετε. Άρα εγώ λέω κάντε αίτηση. Αν επιλεχθείτε, τότε αποφασίζετε αν θέλετε και μπορείτε να κάνετε πρακτική άσκηση ή όχι. Αν δεν μπορείτε, απλώς πρέπει να μας ενημερώσετε εγκαίρως για να πάμε στον πρώτο επιλαχόντα για να συνεχίσει και εσείς ξανά το Νοέμβριο, που θα είναι ο επόμενος κύκλος αιτήσεων, θα κάνετε εκεί αίτηση. Τώρα κι άλλη να απαντήσω εγώ λίγο για αυτό με τη γραμματεία. Επειδή παρατηρήθηκε τις προηγούμενες μέρες, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με τη γραμματεία και να δηλώσετε την πρακτική άσκηση, γιατί όντως πρέπει να δηλωθεί, έστω και εκπρόθεσμα μπορείτε να το κάνετε. Απαντάω στη Μαρία τη Νίτσκου. Ναι. Τώρα, η ερώτηση, αν κάποιος έχει τελειώσει με τις υποχρεώσεις και δεν έχει κάνει πρακτική, μπορεί να ορκιστεί και να κάνει μετά πρακτική? Όχι. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ναι, πρέπει αναγκαστικά να κάνεις πρώτα πρακτική. Πρέπει με την ιδιότητα του φοιτητή να κάνει κάποιος πρακτική. Αφού η πρακτική είναι μάθημα, σας το είπε ο κύριος Δασυγέννης. Ναι, ναι. Είναι μάθημα. Άρα θα καθυστερήσει κάποιος την οικομοσία του και αξίζει για κάποιους μήνες να καθυστερήσει κάποιος την εκκομοσία του για να κάνει την πρακτική. Είναι εμπειρία αρκετά πολύτιμη. Καλά, μην το θέτεις. Δεν χρειάζεται να καθυστερήσει την ορκομοσία του φοιτητή, γιατί μπορεί να την κάνει το καλοκαίρι, η ορκομοσία είναι τον Οκτώβριο, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, ορκομοσίες γίνονται δύο φορές, τρεις φορές το χρόνο. Άρα, ναι, δεν περίοδο μπορεί. Ναι. Κάτι εκτός αν κάποιος θα ορκιζόταν τον Ιούλιο. Αυτός όντως ουσιαστικά είναι τελειωμένος αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλλά για αυτούς που ούτως ή άλλως θέλουν να δω, θα έχουν κάποιο μάθημα το Σεπτέμβριο ή έχουν διπλωματική κτλ. Θα κάνουν κανονικά και την πρακτική τους άσκηση και θα ορκιστούν τον Οκτώβριο, όποτε είναι η ορκομοσία. Έτσι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αξίζει τον κόπο, γιατί θα το έχετε στο παράδειγμα διπλώματος, όπως είπαμε. Συγγνώμη, αυτό ρώτησα. Εγώ το ρώτησα αυτό. Άμα έχω τελειώσει με μαθήματα, αλλά η περίοδος πρακτικής μου είναι 3 μήνες και τελειώσει αυτή η περίοδος μετά την ορκομοσία. Δεν μπορώ εγώ να ορκιστώ πριν τελειώσει η περίοδος πρακτικής μου, έτσι. Δηλαδή θα πάει πίσω. Ναι. Okay. Δεν μπορείς. Αυτό για να συμβεί σημαίνει ότι είσαι τελειωμένος πρακτικά τώρα και θα ορκιζόσουν το καλοκαίρι, έτσι. Ισχύει αυτό? Όχι, εννοώ για του χρόνου, το Φεβρουάριο, ας πούμε. Άμα ξεκινήσω πρακτική στο χειμερινό εξάμεινο. Θα κάνεις πρακτική, όχι, σε ένα πολύ μεγάλο περιθώριο να κάνεις πρακτική. Είτε το καλοκαίρι, είτε το Σεπτέμβριο με Δεκέμβριο και η ορκομοσία μετά, που λες για του χρόνου, θα είναι τέτοιο καιρό πάλι. Δηλαδή μιλάμε για ένα χρόνο μετά. Σεπτέμβριο όμως πώς θα μπορώ? Εγώ θα πρέπει να δηλώσω από τώρα, έτσι. Άμα θέλω να κάνω από Σεπτέμβριο και Οκτώβριο να ξεκινήσω την πρακτική μου. Δηλαδή πρέπει να κάνω από τώρα. Και άμα δεν επιλεγώ τώρα, δεν θα μπορέσω να στην επόμενη περίοδο. Εντάξει, σε 2 εβδομάδες θα ξέρεις αν έχεις επιλεχθεί. Οπότε ας περιμένεις 2 εβδομάδες και με τη γνώση αυτή μπορείς μετά να ορκιστείς, να αποφασίσεις πότε να ορκιστείς κτλ. Αλλά ας περιμένεις να βρεις πρώτα αποτελέσματα. Και πάνω σε αυτό ήθελα να ρωτήσω. Άμα επιλεγώ τώρα, ναι, και δεν μπορέσω να πάω, αυτή η θέση κρατιέται για επόμενη περίοδο ή όχι? Την παίρνει ο επόμενος και εσύ θα ξανακάνεις αίτηση. Το Νοέμβριο θα ξανακάνεις αίτηση, αν θέλεις. Ναι. Ρώτησε κάποιος πάλι για τη δήλωση μαθημάτων. Δεν χρειάζεται να δηλώσει τώρα την πρακτική. Μόνο αν επιλεχθείτε,
τότε έχουμε πάρει απόφαση ως ότι επιτρέπεται αλλαγή της φόρμας δήλωσης μαθημάτων. Σε περίπτωση λοιπόν που επιλεχθείτε, τότε δεν θα έχετε πρόβλημα να επαναϋποβάλλετε μια δήλωση μαθημάτων που θα βάλετε τότε την πρακτική άσκηση. Άρα μην σας απασχολεί τώρα για δήλωση μαθημάτων. Αν επιλεχθείτε, τότε θα χρειαστεί να το κάνετε. Είναι ένα τυπικό θέμα το οποίο το λύνουμε, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Όλα αυτά τα έχουμε προβλέψει, μην σας απασχολούν. Ναι, τρέχει αρκετά. Κάντε εσείς τις αιτήσεις σας τώρα και όλα θα τα κανονίσουμε μετά. Ναι, γιατί υπενθυμίζω ότι τρέχει αρκετά χρόνια το πρόγραμμα και όλα αυτά τα βέβαια, τα έχουμε αντιμετωπίσει. Σήκωσε κάποιος, ο Σιδέρης, ο Δημήτρης, το χέρι του. Δημήτρης, ακούμε. Ναι, χαίρετε. Ωραία, μια σειρά το χέρι. Λίγο θα μπορούσατε να επαναλάβετε ξανά λίγο τη διαδικασία με το τι θα ανεβάσουμε στα στοιχεία στις σελίδες στο iPosition και τι θα στείλουμε στη γραμματεία της πρακτικής άσκησης. Ναι, στο iPosition το ονοματεπώμενο ανεβάζεις την αναλυτική βαθμολογία όπως εξάγεται. PDF που βγάζουμε από τη γραμματεία. Από τη ηλεκτρονική γραμματεία δεν χρειάζεται καν να πάρει. Ναι, που το χτυπώνουμε αυτό, ναι. Συνδέεσαι δηλαδή στο website και κάνεις την αναλυτική βαθμολογία αποθήκευση ως PDF. Όλο αυτό το μεγάλο PDF το ανεβάζεις στο iPosition. Τώρα, εκεί που ζητάει νούμερα όπως AMCA, αριθμό Μητρώου, διάφορα ΙΚΑ και τέτοια, οτιδήποτε ζητήσει, βάλεις όλα 0. Να έχει μια τιμή 0, δεν μας ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, θα βάλω τώρα αυτά που είναι αυτή τη στιγμή με το αστεράκι τώρα, γιατί όπως είπατε ότι. Ναι, ναι, όλα, αυτό είναι αστεράκι, βάλε 0 αυτή τη στιγμή. Ωραία. Και επίσης, χρειάζεται στο Excel να στείλεις στην κυρία Χαϊτίδου το Excel με τις βαθμολογίες των μαθημάτων σου για να βγει η βαθμολογία σύμφωνα με τον αλγόριθμο που έχεις για την πρακτική άσκηση. Αυτό το ωραία, ωραία. Λοιπόν, τώρα να ρωτήσω Γιάννη για αυτό. Γιατί υπάρχει στην ιστοσελίδα σε ένα τομέα που ουσιαστικά θέλει να βάλουμε και εκεί τα στοιχεία της βαθμολογίας. Ναι, εκεί βάλουμε το πρόβλημα. Δεν μας ενδιαφέρει. Α, δεν θέλει να το πειράξουμε αυτό, γιατί τώρα εκεί είναι de facto ότι θεωρείται είσαι φοιτητής του ΙΜΗ και όχι του ΜΕΠΟΤΟ. Ναι, εκεί πρέπει να. Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε εκείνο το κομμάτι, γιατί έχουμε το Excel που είναι πιο σύγχρονο, γιατί έχουμε πολλές κατευθύνσεις και διαφοροποιεί το site. Δηλαδή το website σε εκείνο το σημείο είναι με το παλιό το ΜΕΠΟΤΟ, οπότε δεν έχει επικαιροποιηθεί ακόμα. Κάποια στιγμή θα επικαιροποιηθεί όταν θα έχουμε κάποια πληροφοριακή υποστήριξη, προγραμματιστική υποστήριξη από το website. Άρα, κατά άλλα. Οπότε αυτό που κάνω τώρα ουσιαστικά είναι το φύνο σε απλά να είναι ικανοποιημένο. Ναι. Το Excel θα καθορίσει με τη βαθμολογία των μαθημάτων το σκορ που έχετε για να επιλεχθείτε. Ωραία, κομπλέ. Οπότε ετοιμάζουμε το Excel και το στέλνουμε στην κυρία. Λοιπόν, και μία τελευταία. Είπατε τώρα, μπορείτε να αναφέρετε ξανά και το εξής. Τώρα ουσιαστικά η πρακτική η οποία είναι με βάση με την πληρωμή είναι άμα διαλέξουμε φορέα ο οποίο είναι μέσα στον NATLAB. Ναι. Από και εκτός, αν βρεις φορέα που δεν είναι στον NATLAB, θα τον βάλουμε στον NATLAB. Ωραία, πάρα πρέπει να κανονίσει ουσιαστικά εγώ ώστε να μπει στον NATLAB και να το κάνει. Γιατί είχα δει στην κλάση ότι είχατε να δώσουμε ένα επιστολόχρητο ουσιαστικά. Αλλά αυτό όχι, αυτό είναι για εκτός προγράμματος ΕΣΠΑ. Εκείνο το επιστολόχρητο είναι σε μια εταιρεία που την προσκαλεί ενδεχομένως να χρηματοδοτήσει την πρακτική σου άσκηση. Αλλά σε περίπτωση που επιλεχθείς, αρκεί πες μας ποια εταιρεία θέλεις που δεν είναι στον Άτλα και μπορούμε και εμείς ήδη να καθοδηγήσουμε την εταιρεία να κάνει την εγγραφή στον Άτλα. Είναι πολύ απλή διαδικασία. Άρα δεν χρειάζεται να στείλεις ούτε επιστολόγραφο ούτε τίποτα πρόσκλησης προς την εταιρεία. Κατάλαβα. Είναι μια απλή εγγραφή της εταιρείας με τα στοιχεία της. Κατάλαβα. Και αυτό. Και μετέστηκε και το εξής, ότι άμα τώρα λέμε για το χύψη λόγο, δεν καταφέρουμε στο διάστημα να βρούμε φορέα. Τεχνικά αποκλειζόμαστε και πάνε μετά οι πελαχόντες. Ναι, θα έχεις ένα συγκεκριμένο διάστημα, συνήθως 1-1,5 μήνα, που πρέπει να βρεις φορέα, όποια περίοδος και να είναι. Μπορεί να πεις βρεις από τώρα φορέα για να κάνεις πρακτική 1 Αυγούστου, για παράδειγμα. Αλλά πρέπει να μας το πεις μέσα σε 1-1,5 μήνα, θα βγάλω ανακοίνωση μόλις με τα αποτελέσματα. Αν δεν μπορέσεις να βρεις, τότε θα πρέπει να καλέσουμε τον επόμενο επιλαχόντα. Δημήτρη, πάντως, αν δεν καταφέρεις μόνος σου να βρεις φορέα, οι συνεργάτες του προγράμματος έχουν εμπειρία να σε βοηθήσουν να βρεις φορέα. Ναι, κατάλαβα, γιατί είναι και αυτό που είπατε, ότι δεν είναι δηλαδή ότι άμα διαλέξω φορέα, ουσιαστικά σώ και καλά θα πάω, γιατί είναι και αυτό, ότι θα περάσει και η διαδικασία τη συνέλευση κτλ. Ώστε να αποφασίσουμε και εγώ και ο φορέας ότι θα προχωρήσουμε στην εργασία. Ότι ταιριάζεται ο ένας τον άλλον. Ναι. Γι' αυτό τώρα, γιατί μπορεί ας πούμε τώρα εντάξει, να μην πετύχει και με την πρώτη που λέει ο λόγος. Ναι, αλλά μπορεί και να πετύχει. Ναι. Πάντως, αν έρθει σε interview, σίγουρα να επισκεφτείς μια φορά το website της εταιρείας να δεις με τι project ασχολείται. Γιατί θα πει, ξέρεις με τι ασχολούμαστε. Πρέπει να δεις το website με τι ασχολείται. Μην πεις να μην πάτε στα τυκλά. Θα το ψάξεις καλά το site, όλοι σας δηλαδή, τα site των εταιριών που σας ενδιαφέρουν, να είστε ενημερωμένοι, ενημερωμένες. Πάλι Δημήτρη, έχεις κάνει να ρωτήσεις κάτι άλλο? Όχι, οπότε είπατε αυτό, το Excel να ετοιμάσουμε και να το στείλουμε.
μέχρι την Κυριακή. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μάθουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται όταν στείλουμε το PDF. Όχι, αφού ακόμα είναι ανοιχτή η διαδικασία. Δεν ξέρουμε πώς θα κάνουμε. Ναι, αυτό δηλαδή ότι δεν μπορείς να έχεις μια γενική ιδέα ότι έχεις πάρει τόσο, άρα ας το πούμε σίγουρα θα μπεις μέσα. Δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο. Γιατί ακόμα. Α, κατάλαβα. Πάντα σε αιτήσεις, όσο είναι ανοιχτή η διαδικασία και η πρόσκληση, αλλάζουν. Ωραία, κατάλαβα. Πάντως να πω, η εμπειρία μου έχει δείξει ότι το μέγιστο είναι 2.000 που μπαίνει κάποιο και συνήθως από 1.350 και πάνω μπαίνουν σε 10 θέσεις. Άρα. Αυτά είναι συνήθως ως τώρα τι έχω δει. Ωραία, άμα είναι έτσι πιστεύω ότι. Ναι, ωραία, άμα είναι έτσι τότε πιστεύω ότι έχω ελπίδες. Ωραία. Ωραία, οπότε καλή τώρα επιτυχία. Λίγο. Ωραία, ευχαριστώ. Και τώρα λίγο να το λήξουμε. Είπατε ότι ανεβάζω το PDF στο iPosition και στέλνω το Excel στη γραμματεία. Αυτό. Στην κυρία Χατίδου. Mm-hmm. Δεν θέλει το PDF όμως μαζί με το Excel. Όχι, μόνο το Excel. Ωραία, κομπλέ. Πάλι για τη δήλωση των μαθημάτων, να πούμε ότι δεν χρειάζεται να σας απασχολεί τώρα η δήλωση μαθημάτων. Επειδή το ρωτάτε κι άλλοι, θα γίνει, αν επιλεχθείτε, θα αλλάξετε τη δήλωση για ερεινό εξάμηνο, γιατί τώρα είμαστε στο ερεινό εξάμηνο. Δηλαδή, το ότι έχει δηλώσει κάποιο εκειμενό και δεν έκανε πρακτική τότε, ασφαλώς δεν σημαίνει κάτι. Πρέπει στο ερεινό να δηλωθεί. Μπορώ να πω άλλο ένα πριν σταματήσω. Ωραία. Και είναι και το εξής. Εμείς τώρα ουσιαστικά με τη δημιουργία του λογαριασμού στο iPosition θεωρείται ότι έχουμε βάλει συμμετοχή για τη βαθμολογία. Αν έχει κάνει αίτηση. Αν έχει πάρει αίτηση και φαίνεται στις αιτήσεις μου. Όχι, το να κάνεις απλώς login στο site δεν σημαίνει τίποτα. Αν δεν πατήσεις εσύ αίτηση και αν δεν το βλέπεις στις αιτήσεις μου την αίτησή σου που να σου λέει ότι έχεις κάνει αίτηση, τότε δεν ισχύει. Απλώς έχεις μπει στο site. Δεν σημαίνει κάτι. Κατάλαβα. Οπότε δεν θεωρείται. Okay. Όχι, γι' αυτό επιλέγεις, λένε οι οδηγίες, να επιλέξεις μια γενική θέση πρακτικής άσκησης. Απλώς για να δηλώσεις συμμετοχή ότι θες να κάνεις κάπου πρακτική άσκηση, να φαίνεται στις αιτήσεις μου και στη συνέχεια θα γίνει η αξιολόγηση με βάση τη βαθμολογία σου. Απλώς πρέπει να φαίνεται στις αιτήσεις μου. Αν δεν φαίνεται στις αιτήσεις μου, δεν θα ληφθεί υπόψη. Κάτι. Οπότε διαλέγω ένα τυχαίο φορέα τώρα εδώ πέρα. Επέλεξε γενική θέση πρακτικής άσκησης. Επέλεξε καλύτερα γενική θέση πρακτικής άσκησης. Που είναι. Φορέας που θα το αλλάξουμε εμείς με το φορέα της επιλογής σου, αν επιλεχθείς. Ωραία, οκ. Okay. Από εκεί, γενική θέση, πρακτικής άρχισης, οκ. Okay. Ναι. Οπότε να το κάνω εδώ πέρα. Γιατί... Να σε αφήσει να την υποβάλεις την αίτηση, αλλιώς δεν σε αφήνει. Mm-hmm. Επιβεβαιώστε στις αιτήσεις μου ότι βρίσκεται η αίτησή σας. Ωραία, εντάξει, έβαλε τόσο γενική. Κομπλέ. Mm-hmm. Ωραία. Κάποια ερώτηση άκουσα. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Στην ηλεκτρονική γραμματεία, επειδή δεν το βρίσκω, πού ακριβώς είναι το να μετατρέψουμε την βαθμολογία μας σε PDF. Αυτό, αν το ανοίξεις με το Chrome, κάνεις print, file print, control P, και μετά έχει εκεί save as PDF. Πολύ απλά με το Chrome. Εγώ Chrome χρησιμοποιώ και το έχει αυτή τη δυνατότητα. Νομίζω και το Firefox, να έχει κάποιο άλλο browser. Επίσης να πω, επειδή είδα ότι έχουμε και φοιτητές από το TAFE, ότι το πρόγραμμα είναι μόνο για ΙΜΗ και ΜΟΚΟΤΟΥ. Δηλαδή κάποιος που θα είναι από TAFE, από το πρώην ηλεκτρολόγων, δεν μπορεί να κάνει πρακτική με αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχει άλλο πρόγραμμα που θα κάνει πρακτική. Ίσως ο κ. Χρυσοχοίδης μπορεί να πει... Είναι γνωστή η διαδικασία στο TAFE. Υπάρχει και είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση σαν μέρος του καθ' αυτού προγράμματος σπουδών. Εξάμηνοι όμως, 3 μήνες παραπάνω, υποχρεωτική. Και εκεί ακολουθείται τις οδηγίες του Γραφείου Πρακτικής. Ξέρουμε το πρόβλημα που υπήρχε με τη διαζώσεις, πρακτική άσκηση. Αυτό λύθηκε κατά κάποιο τρόπο και μπορείτε όσοι... είστε στα τελειώματα τώρα, να ξεκινήσετε εξ αποστάσεως πρακτική άσκηση, η οποία θεωρητικά, αν όλα πάνε καλά τα πράγματα, θα μπορέσει να μετατραπεί σε διαζώσεις. Γι' αυτό όμως θα επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, το γνωστό, έτσι, όσοι είστε από το TAFE. Ναι. Αλλά είναι διαφορετική η χρονική διάρκεια σίγουρα και ο τρόπος έτσι που γίνεται. Okay, δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση. Μάλλον. Να πούμε για άλλη μια φορά. Υπάρχει ένα χέρι, βλέπω. Η Αναστασία. Ναι, έλα, Αναστασία. Ναι, μπορώ να ρωτήσω. Εγώ έχω συμπληρώσει τα απαιτούμενα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου και έχω ξεκινήσει ήδη τη διπλωματική μου. Πιστεύετε ότι αξίζει να περιμένω να ορκιστώ τον Οκτώβριο και να κάνω πρακτική άσκηση ή είναι καλύτερο να ορκιστώ και να ξεκινήσω κατευθείαν τον επόμενο κύκλο σπουδών μου?
Δεν θα μου προσφέρει κάτι παραπάνω το να κάνω πρακτική άσκηση, ή ίσως είναι καλύτερο να πάω κατευθείαν να κάνω το μεταπτυχιακό μου. Εξαρτάται, για να απαντήσω εγώ, επειδή είναι μια... Δεν θα απαντήσω επί της ουσίας, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσεις εσύ προσεκτικά. Να σου πω μια οπτική γωνία δική μου, όπως θα το έβλεπα, ότι εξαρτάται πρώτον σε τι επίπεδο προόδου βρίσκεσαι στη διπλωματική εργασία αυτή τη στιγμή και πότε προβλέψεις να τελειώσει. Θεωρητικά πάντα νομίζω, Μινά, αυτό το μπορείς να το επιβεβαιώσεις. Η πρακτική άσκηση δεν απαραίτητο να γίνει καλοκαίρι, έτσι δεν είναι? Μπορεί να ξεκινήσει και τώρα θεωρητικά. Βεβαίως, και 1 Απριλίου, όχι τώρα, 1 Απριλίου, λίγο ζωρισμένα βέβαια. Ναι, δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει 1 Απριλίου και να έχει τελειώσει τον Ιούλιο που γίνεται η ορκομοσία. Έτσι, κάποια στιγμή. Σωστά. Καλά τα λέω. Τσίμα-τσίμα. 1 Απριλίου. Τσίμα-τσίμα γιατί είναι και οι διαδικασίες. Αν προλαβαίνουμε 1 Απριλίου, κύριε Θακίδη. Αλλά αυτό εξαρτάται και από την πρόοδο της διπλωματικής εργασίας. 1 Απριλίου, αν το παλέψουμε και κάνει και η κοπελιά την αίτηση, μπορούμε να το παλέψουμε αν θέλει. Ναι, πάντως σε κάθε περίπτωση καλύτερο θα είναι να κάνω μια πρακτική ακόμα και αν περιμένω να ορκιστώ λίγο πιο αργά. Αυτή είναι η άποψή σας γενικά. Όχι, δεν είπα αυτό, πρόσεξε. Είπα ότι ναι, μπορεί να γίνουν και τα δύο μαζί. Το αν τυχόν αξίζει ή δεν αξίζει εξαρτάται πώς θα το δεις εσύ και τι σκοπό έχεις για τη μετέπειτα καριέρα σου, τι θες να ασχοληθείς κτλ. Αυτό είναι μια πιο σύνθετη συζήτηση, την οποία μπορούμε να κάνουμε και κατηδίαν ή τέλος πάντων με το Μινά, με μένα, τα λοιπά, να το συζητήσουμε και να τα βάλουμε όλα κάτω που αφορούν συγκεκριμένα εσένα. Αλλά έτσι όπως μου τα λες, εάν τελειώνει όντως η διπλωματική σου τον Ιούλιο, με λίγο ζόρισμα παραπάνω μπορείς να κάνεις και πρακτική άσκηση και να τελειώσει και τον Ιούλιο. Αυτό θα είναι το ιδανικό, έτσι. Και κάτι άλλο, κύριε Χριστοφορίδη, δεν χρειάζεται να ορκιστεί για να πάει να κάνει μεταπτυχιακό. Παίρνει και βεβαίως ολοκλήρωση σπουδών. Σωστό, σωστό και αυτό, βέβαια. Γιατί αγχώνεστε, πρέπει να ορκιστείς για να πας να κάνεις το μεταπτυχιακό. Ναι, και μάλιστα η ορολογία είναι, ευχαριστώ κυρία Μιχαήλ, έχετε πολύ το δίκιο. Μας το λένε πολύ, δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούω. Ναι, ναι. Η ορκομοσία είναι το τελειτουργικό της υπόθεσης. Το μίσουν τα παιδιά ότι αν δεν ορκιστούν, δεν γίνεται να πάνε. Εφόσον έχετε τελειώσει τα προβλεπόμενα για το τμήμα, για το πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται η πρακτική άσκηση, παίρνετε βεβαίωση περάτωση σπουδών και μπορείτε να κάνετε μεταπτυχιακό μετά ή οτιδήποτε θέλετε. Παράρτημα διπλώματος όντως δεν θα πάρετε ακόμη, γιατί θα περαστεί μέσα και η πρακτική. Ναι, οπότε μπορεί να γίνεται, να το δούμε και έτσι. Δεν μας έχει τύχει ακόμη βέβαια για να το κάνουμε, αλλά θεωρώ ότι κάπως έτσι μπορεί να γίνει και αυτό. Αλλά ας το δούμε, αυτό είναι περιπτωσιολογικό. Νομίζω ότι εσύ κάνει αίτηση. Πάλεψε το να το κάνεις και τώρα και θα το βολέψουμε. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Να ρωτήσω πάνω σε αυτό που είπατε για βεβαίωση περάτωση σπουδών. Αυτή πότε δίνεται? Δηλαδή, μπορεί οποτεδήποτε να δοθεί αυτή η βεβαίωση? Όχι, αυτή δίνεται όταν ολοκληρώσεις τις σπουδές σου. Τα πάντα. Ναι, ενώ σε κάποιον μήνα ή τον Ιούλιο, ας πούμε, πριν. Ωραία, αμέσως δίνεται. Και τώρα να το έχεις κάνει. Την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα δίνεται, οκ. Okay. Από εμάς τουλάχιστον. Εσείς, κύριε Χριστοφορίδη, τι κάνετε, αργείτε? Τώρα μην πω κάτι και μας κυνηγάει η γραμματεία μετά. Λέω, θεωρητικά ναι. Σε 1-2 μέρες την έχεις πάντως, ναι. Μόλις περαστεί και η τελευταία βαθμολογία, τελείωσε. Αν έχεις περάσει τα μαθήματα και παρουσιάσεις και τη διπλωματική σου και έχεις πάρει το βαθμό σου, έχεις τελειώσει. Παίρνεις αυτή τη βεβαίωση. Δεν είναι το πτυχίο να το βάλεις στο κάδρο, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για μεταπτυχιακό. Και τα λοιπά, για τα πάντα, για τα πάντα. Και έχει μία σειρά, εκκρεμή ή ορκομοσία. Που αν θέλεις ορκίζεσαι, αν δεν θες δεν ορκίζεσαι. Εγώ ας πούμε δεν ορκίστηκα ποτέ, γιατί έτυχε να λείπω και τα λοιπά, έφυγα έξω. Έγινε η ορκομοσία, δεν ορκίστηκα ποτέ. Δεν ήταν πρόβλημα αυτό. Ναι. Ο Αντώνης έχει σηκώσει χέρι. Αντώνη, έχεις να ρωτήσεις κάτι? Ναι, κάτι που ξέχασα να ρωτήσω πριν. Επειδή έχω αυτή τη στιγμή το Excel μπροστά μου, σχετικά με την μοριοδότηση, ποιο νούμερο πρέπει να κοιτάμε εμείς, το πάνω νούμερο που είναι μέσα? Ωραία, βάλε κάποιο νούμερο στο Excel και θα σου πει το εξάμηνο. Και αν δεις ότι δεν το πέτυχες αυτό σύμφωνα με το tab, βάζεις άλλο νούμερο. Θα σου πει ακριβώς το εξάμηνο όμως που είσαι. Για το εξάμηνο αναφέρεις και το πρόγραμμα σπουδών. Όχι, για τη μοριοδότηση. Πώς γίνουν τα μόρια στο τέλος. Να δεις αν θα επιλαχθείς. Ναι. Έχει δύο νούμερα. Έχει ένα νούμερο που είναι μέσος όρος επί 100
Και ένα που λέγεται α ίσον χ συν ψ δεύτερα επιμέσως για 100. Αυτό. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, το κάτω. Ναι, το άλλο είναι για τα μαθήματα κορμού και τα μαθήματα επιλογής. Είναι δύο νούμερα που μετά συνθέτονται μαζί σε ένα νούμερο συνολικό. Ωραία. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος που θέλει να ρωτήσει κάτι? Δεν βλέπω κανένα χέρι, δεν βλέπω στο chat. Εδώ είναι όμως και τα κορίτσια και τα τηλέφωνα. Θα μπορούσατε να δώσετε λίγο το email της κυρίας Χαϊτίδου? Θα μου στείλετε mail, το να σου πω το λίγο. Λοιπόν, θα στείλεις mail στο email και εγώ θα σου απαντήσω. Ναι. Α, οκ. Αυτό, γιατί νόμιζα ότι έπρεπε να το στείλουμε απευθείας σας. Άμα είναι στο site, γιατί άμα έρχονται όλα στο mail, στο site της πρακτικής άσκησης επίσης έχει και το τηλέφωνο μου. Μπορείτε να με παίρνετε όποτε θέλετε. Έχει το του γραφείου. Και στο, τα βλέπω το mail της πρακτικής. Το inter@uwm.gr. Έχει, το ωραία, οπότε τώρα το Excel το φέρνουμε σε αυτό το email. Εντάξει, τώρα είναι λίγο τα διαδικαστικά εδώ πέρα, μην κάνουμε κάποια βλακεία. Ούτως ή άλλως θα τα δούμε εμείς. Μην ανησυχείς, κάνε την αίτησή σου. Και... Αλλά όπως άμα γίνει κάποιο λάθος, λογικά θα με επικοινωνήσετε, άμα τυχόν λείπει κάποιο δικαιολογητικό ή να κάνουμε κάποια αναξιολόγηση, άμα χρειαστεί. Δεν είναι δηλαδή ότι άμα κάνω λάθος με κόβεται. Όχι, όχι, δεν σε κόβω. Θέλουμε να δούμε την αίτησή σου ότι την έχεις υποβάλει. Μόνο αυτό αρκεί και μετά όλα τα άλλα ελέγχονται τα βήματα, ένα-ένα. Ωραία. Ωραία. Κάποια άλλη ερώτηση που θέλετε? Δεν βλέπω να υπάρχει. Νομίζω απαντήσω... Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Καλή επιτυχία, λοιπόν. Υπενθυμίζω μέχρι την Κυριακή να κάνετε αίτηση, γιατί θα λήξει το σύστημα και δεν θα δω την παράταση. Δεν ανοίγει μετά. Μετά τον Νοέμβριο πάλι. Μη σκέφτεστε επίσης αυτό, αν θα είμαι μέσα και κάτι που έλεγε ο Μινάς, ότι από τόσο και πάνω, από τόσο και κάτω κτλ. Αυτά δεν χρειάζεται να σκέφτεστε. Θα φανεί το αποτέλεσμα. Θα φανεί το χειροκρότημα. Είχα αντίστοιχη περίπτωση όταν ήμουν φοιτητής, το λέω αυτό και κλείνουμε, για την ΙΑΕΣΤΕ. Άλλο βέβαια, αλλά παραπλήσιο, που δεν θυμάμαι τότε ποιος ήταν ο αλγόριθμος, κανένας περίεργος θα ήταν πάλι. Θυμάμαι φοιτητής ο οποίος ήταν σχεδόν τελευταίος, επειδή κάποιοι άλλοι δεν κάναν αίτηση, μπήκε εκείνος και οι άλλοι μετά χτυπούσαν το κεφάλι. Οπότε μην το σκέφτεστε, κάντε αίτηση και... Ισχύει, ναι, βέβαια. Έτσι, ποτέ δεν ξέρετε. Αν όλοι σκέφτονται και φοβούνται να κάνουν αίτηση, στο τέλος θα μείνουν και νέες θέσεις, οπότε... Μινά, ποια εξάμεινα κάνουν αίτηση στο τμήμα? Έχει να έχουν ολοκληρώσει το τρίτο έτος σπουδών και πάνω. Ωραία. Μπορείτε, έχετε και χρόνο και τον Νοέμβριο να κάνετε ξανά αίτηση και του χρόνου το Μάρτιο πάλι, αν θέλετε. Ναι. Δεν είναι η μόνη σας ευκαιρία αυτή, έτσι δεν είναι. Θα αυξηθούν και τα μόρια σας. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2022 είμαστε σίγουροι, αλλά με βάση τις θεσινές πληροφορίες θα... Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί. Ποτέ δεν έχει σταματήσει το πρόγραμμα. Θα συνεχιστεί κατά πολύ με περισσότερο, με επιπλέον θέσεις, σύμφωνα με τη διαχειριστική. Βέβαια. Ωραία. Άρα μπορούμε να το λήξουμε τη σημερινή συνάντηση. Ευχαριστώ όλους σας για τη συμμετοχή και τους φοιτητές που έδειξαν το ενδιαφέρον και ελπίζω να μπορέσουν να κάνουν οι περισσότεροι, όσοι το θέλουν τουλάχιστον, πρακτική άσκηση. Εγώ είμαι και η κυρία Χαϊτίδου, διαθέσιμη για να μας ρωτήσετε και να σας δώσουμε κατευθύνσεις αν θέλετε. Ξέρετε τα στοιχεία επικοινωνίας. Ίσο επανειδή, λοιπόν. Καλό απόγευμα να έχετε. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.